υπόθεση που έχει βγει πολύ μπροστά στα μέσα ενημέρωση τις τελευταίες ημέρες και έχει προκαλέσει και πολλά σχόλια. Η περιβόητη ενοικίαση του Αιγιαλού στον Άμμο στη Μύκονο, 21.000 ευρώ το χρόνο. Ημέρα. Αυτό που, για το οποίο σας κάνουν κριτική είναι ότι αυτά τα χρήματα τα βγάζει στο συγκεκριμένο εστιατόριο, μπαρ κτλ. Μέσα σε μία ώρα. Και εσείς, ενώ θα μπορούσατε να έχετε έσοδα από την ενοικίαση αυτού του χώρου, πολλά περισσότερα, δεν το κάνατε. Τους χαϊδέψατε λοιπόν. Αυτό που λένε είναι ότι είναι φωτογραφική διάταξη ο διαγωνισμός για τον Άμμο. Και θέλουμε μια απάντηση από εσάς. Επειδή λοιπόν υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση, είναι μια φορά που παρόλο που είπε τα δημοσιεύματα βρίθουν ανακριβιών. Εγώ τα χαίρομαι. Γιατί τα χαίρεστε? Θα σας πω γιατί ανοίγει αυτή η κουβέντα. Ήδη έχετε πει 2-3 λάθη. Εμείς τα έχουμε πει. Όχι. Θέλω να πω, δεν υπάρχει σχετική ενημέρωση. Ωραία. Πρώτον, δεν γίνεται δημοπρασία εκεί γιατί είναι όμερος ιδιοκτήτης, άρα παίρνει παραχώρηση απευθείας. Πώς όμως ορίζονται με το μήνυμα. Με απευθείας παραχώρηση από την πλευρά τη δική σας, λέτε. Όλοι οι επιχειρηματίες και οι ξενοδόχοι και όποιος έχει επιχείρηση πάνω σε γυαλό, είναι όμορος με γυαλό, δεν μπαίνει σε δημοπρασία, αλλά παίρνει με παραχώρηση τον γυαλό μπροστά και πάμε τώρα πώς καθορίζεται το τίμημα. Ωραία. Αυτό λέμε. Το τίμημα λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει τράπεζα αξιών, εγώ εδώ θα ανοίξω και μια μεγάλη παρένθεση, γι' αυτό λέω ότι είναι καλή η συγκυρία που ανοίγει το θέμα και θα δείτε και χαίρομαι να παρακολουθήσετε και τη δουλειά λίγο της Γενικής Γραμματείας και του Υπουργείου σε αυτό το τομέα. Ωραία. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχει τράπεζα αξιών, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως οι μισθωτικές αξίες, οι συγκριτικές τιμές της τελευταίας πενταετίας, με βάση τις οποίες πρέπει να καθοριστεί αυτό το τίμημα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εδώ τώρα λοιπόν, για να δούμε ποιες ήταν οι τιμές της πενταετίας στη συγκεκριμένη παραλία, την οποία ανοίγω και δεύτερη παρένθεση. Δεν έχω επισκεφθεί, όχι ποτέ την παραλία. Το νησί. Το νησί. Δεν έχω πάει ποτέ, όχι τώρα, ποτέ. Εν πάση περιπτώσει. Εκεί μην βγήκαμε φωτογραφία αργότερα και σας δούμε στην εικόνα. Λοιπόν, φάνη δεν θα έκανα λόγο να το κρύψω. Ωραία, ωραία. Φώτος, ωραία. Και δεν είναι και προς τιμή μου να πω ότι δεν έχω πάει σε αυτό το νησί. Ούτε, αλλά δεν έτυχε. Ούτε σας τιμά, ούτε δεν είναι. Δεν είναι, απλώς το αναφέρω. Λοιπόν, και βεβαίως άλλη παρένθεση, δεν υπογράφει η Γενική Γραμματέα στη μισθωτήρια. Αλλά και αυτό δεν έχει σημασία, θα πούμε στην ουσία. Εσύ εμποτεύεται όμως την απευθείας παραχώρησης. Και υπάρχει και η ΚΙΑ που υπογράφουν τρεις υπουργοί, οι οποίοι πρέπει να εφαρμοστεί, οι οποίοι όμως περνάει και επομένως. Τι συμβαίνει λοιπόν εκεί? Λοιπόν, την τελευταία πενταετία, παίρνουμε τις συγκριτικές αξίες. Αυτή η παραλία, την δεκαετία 10-14, έχω και τα μισθωτήρια εδώ, αν θέλετε να σας τα δείξω, η τιμή ήταν 30 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Μάλιστα. Όταν το 2015 λοιπόν το ανεβάσαμε στη τιμή των 80 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε και έκανε επιστολή στην οποία λέει με ποια τεκμήριο, με αυθαιρεσία, πώς ανεβάζεται τόσο πολύ τις τιμές. Και μάλιστα υπήρξε μια μικρή μείωση το 2015, ώσπου 2016 και 2017 φέτος πήγαμε στη τιμή των 80 ευρώ, που είναι από τις ψηλότερες τιμές. Ναι. Μόνο για τη συγκεκριμένη παραλία μιλάμε. Όχι. Όχι για όλη τη Μύκονο. Για όλη τη Μύκονο υπήρχε μια κατάταξη. Ήταν 80, 70, 75 οι τιμές που προτείναμε εμείς και τελικά εφαρμόσαμε. Αλλά άμα δείτε τις αντίστοιχες τιμές που συμφωνούσε και το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά που ίσχυαν, γιατί δεν μας ενδιαφέρει τι λέμε εμείς και το Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν 30 και ανώτερη 35 ευρώ. Πάμε στην Άρα έχουμε υπερδιπλασιασμό. Όχι, να τελειώσουμε την τιμή. Επιπλέον, οι καντίνες και τα θαλάσσια μέσα αναψυχής, επειδή πιάνουν πολύ λίγα τετραγωνικά μέτρα, αλλά αλήθεια είναι ότι έχουν έσοδα κτλ., εφαρμόσουμε πέρα από τη τιμή ανά τετραγωνικό και ένα εφάπαξ ποσών 2.500 ευρώ. Ναι. Και επίσης η χρήση για τραπεζοκαθίσματα, γιατί είναι περισσότερα τα έσοδα, είναι διπλάσια των ήδη αυξημένων τιμών. Δηλαδή έχουμε έναν υπερδιπλασιασμό αυτού που τόσα χρόνια παίρναμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Να προλάβω την ερώτησή σας. Ναι. Εδώ λοιπόν θέλει όμως μία παρέμβαση. Άμεση, αλλά όχι βεβαιασμένη. Αυτό λοιπόν δουλεύεται. Καταρχήν να πω. Όχι, όχι, να σας πω και αυτό λίγο. Πείτε μας γι' αυτό. Η παραλία όλη έχει 4 συμβάσεις. Δεν είναι μία. Η μία είναι 21. Το σύνολο για την τριετία είναι 384.000. Για όλους όσους διαχειρίζονται την παραλία τη συγκεκριμένη. Για τις 4 συμβάσεις. Ρωτώ το εξής. Δεν είναι δυσανάλογο το τίμημα με τα έσοδα τα οποία έχει αυτή η επιχείρηση? Λοιπόν, ξεκινάμε. Και δηλαδή, δεν μπορεί ευρώ μια ενέργεια να θέλω... πόσο... 150 ευρώ τη μία εξαπλώσεις. Καλά, αυτές τις τιμές και εγώ τις ακούω και τις θεωρώ εξωφρενικές. Όμως ισχύουν. Όμως να πω κάτι. Πρώτον, δεν θα νομοθετήσουμε, αποφασίσουμε μόνο για μία παραλία. Θα γίνει πανελλήνια, γιατί έτσι εννοείται σε όλους τους Αγιαλούς, άρα κοιτάμε συνολικά το θέμα. Δεύτερον, τα έσοδα, ούτως ή άλλως, φέτος έχουν γίνει και φοβερή έλεγχη φορολογική. Και έχουν πάντα στον Άμμο σου έχει μόνιμη ειδόη. Λοιπόν, σε όλα τα νησιά φέτος είχαμε μια εξαιρετική παρουσία και πραγματικά με πάρα πολλά έσοδα. Σε ό,τι αφορά τους Αγιαλούς,
Είναι μια ισορροπία περίεργη, η οποία έχει να κάνει με το εξής. Πρώτον, πρέπει να αυξηθούν τα έσοδα. Δεύτερον, και σημαντικό, πρέπει να εξασφαλιστεί η κοινοχρησία, η προστασία της παραλίας. Ναι. Πολύ όλα σωστά. Αυτά που οφείλουμε εμείς να προστατεύσουμε και ακούστε, θα με αφήσετε να τελειώσουμε το εξής. Ναι, άκου τι γίνεται όμως. Υπάρχει αδικία. Γιατί 21.600 στον Άμμος, κάποια άλλη παραλία που δεν είναι τόσο καλή, ενδεχομένως στην Αττική, ενδεχομένως στην άλλο Δίνο, σημείο. Παραλία για ξαπλώστρες, για 50 ξαπλώστρες, φέτος στο διαγωνισμό, πήγε από 6.000, πήγε 8.000. Ακούσατε, διαγωνισμό. Ακούστε ναι. Τώρα τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Το πιο βασικό κατά τη γνώμη μου, το οποίο πραγματικά έγινε δύσκολα και εκεί υπήρχαν κολπάκια και τα έχουμε εντοπίσει, είναι ότι φέτος για πρώτη φορά κάνουμε ηλεκτρονικές δημοπρασίες για τις παραλίες, ναι, πιλωτικά, σε 150 θέσεις όλη τη χώρα, για όχι να δούμε. Στην ξέρετε, η δημοπρασία γίνεται σε αυτούς που δεν είναι όμοροι. Μάλιστα. Πρέπει να είναι παραλία που δεν είναι, την παίρνει ο άλλος. Την παίρνει με διαγωνισμό. Δεν έχει όμως σημασία. Διότι όταν μαζεύεις αυτά τα στοιχεία. Όμοροι είναι συγκριτικές... να καταλάβει λίγο ο κόσμος. Γειτονεύει επιχείρηση ναι. με την παραλία. Ακριβώς. Έτσι. Η... Και μπορεί να προσφέρει το αναψυκτικό, την ζαπρόστα λοιπόν, κτλ. Πάνω στην παραλία. Πάνω στην παραλία. Τότε, λοιπόν, άρα, αυτή η επιχείρηση προηγείται. Ναι. Τότε λοιπόν οι συγκριτικές τιμές θα έχουν λάβει υπόψη τους τη διπλανή παραλία που μπήκε στη διαδικασία της ζήτησης και ανέβηκε η τιμή. Λέω είχαμε πάλι, λοιπόν δεν πολλά φαινόμενα που έχουν. Σε αυτό το τίμημα. Με άλλες παραλίες που μπαίνουν μέσα σε πληστηριασμό, οι άνθρωποι διεκδικούν, άλλοι επιχειρηματίες οι οποίοι κάνουν σωστά τη δουλειά τους ή προσπαθούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Δεν είναι άδικο αυτό το του τίμημα. Του χρόνου, κύριε Υποφάντη. Του αλλάξτε χρόνου, νόμο. Κύριε Υποφάντη. Όχι, ήδη οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες που εφαρμόστηκαν φέτος, του χρόνου θα είναι σε όλη τη χώρα. Άρα δηλαδή του χρόνου. Σε όλη τη χώρα λοιπόν ναι. οι ελεύθερες παραλίες θα μπουν με την ηλεκτρονική δημοπρασία. Έκανα και μία απάντηση στα δημοσιεύματα χθες. Και λέω αυτό ακριβώς. Όταν λοιπόν εξαγγείλαμε, δεν έτυχε τύχης. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα ναι. που τα εξετάζεις πάνω-πάνω και, και. Δεν είναι έτσι. Και επιμένω και λέω σε μία εγκαθιδρυμένη κατάσταση. Λοιπόν, δεν θα υπάρχει ο Δήμος. Εξηγήστε μας πρακτικά πώς θα γίνεται λοιπόν, αυτό. Η ηλεκτρονική δημοπρασία θα γίνεται από το Υπουργείο. Στο Υπουργείο, μάλιστα. Θα συνεννοηθούμε τους Δήμους. Οι Δήμοι δεν πρόκειται να χάσουν έσοδα ούτως ή άλλως, γιατί έχουν τον καθαρισμό και αυτό και δεν έχουμε ναι. και αυτόν τον σκοπό. Σε αυτό που θέλω να επανέλθω είναι για την κοινοχρησία και την προστασία της παραλίας. Εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη ιστορία και ταλαιπωρία, θα έλεγα, και κάποια σκία που πέφτουν στο ΣΤΕ και την ΠΕΝ. Λοιπόν, φέτος κάναμε λίγο πιο προωθημένη την οικία που συνυπογράφουν ο Υπουργός Οικονομικών. Υπουργός Περιβάλλοντος και οι πολιτισμού, γιατί έχουν τους αρχαιολογικούς χώρους και προστατεύονται οι παραλίες. Αυτό που κάνουμε φέτος είναι ότι έχουμε βάλει ως όρο οι υπηρεσίες να μαζεύουν τα στοιχεία, να γίνει τράπεζα αξιών ψηφιοποιημένα για να μπορείς να έχεις και τον έλεγχο και τη σύγκριση. Γιατί πραγματικά. Αυτό θέλει πολύ δουλειά, κυρία Πέτρα. Την έχουμε ξεκινήσει. Κύριε Υποφάντη, την έχουμε ξεκινήσει. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο, αλλά γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο που άνοιξε κουβέντα. Για μία παραλία. Καλά κάνετε. Αυτό γίνεται είναι... παντού. Προσέχτε, είναι ξέρουμε τι γίνεται. Ξέρουμε. Ακούμε. Είναι αδύνατο. Και να σημειώσω και το άλλο. Μεγάλο πρόβλημα είναι η υποστελέχωση των υπηρεσιών. Ξέρετε ότι για όλες τις Κυκλάδες υπάρχουν 4 υπάλληλοι στη Σύρο, οι οποίοι υπογράφουν 2 με 3 χιλιάδες μισθωτήρια αυτή τη στιγμή και πρέπει να πάνε να κάνουν αυτοψία. Δηλαδή, δεν έχετε τρόπο να το λύσετε αυτό, μας λέτε, κυρία Πέρκα. Δηλαδή, γιατί εμείς δεν μπορούμε να το λύσουμε. Όχι, εσείς πρέπει να το λύσετε. Εμείς θα το λύσουμε. Ναι. Και σας είπα, ένας τρόπος είναι ηλεκτρονική δημοπρασία, ένας τρόπος είναι συνεργασία με άλλα σώματα. Έχουμε προτάσεις για αυτά. Του χρόνου η κατάσταση της παραλίας ήταν διαφορετική, αλλά εγώ επιμένω και λέω. Ήδη και φέτος ήταν διαφορετικό. Με ταχυδικά συστήματα, ναι. συγγνώμη γιατί ναι. και αυτό το πράγμα σας έχουν ασκήσει κριτική και είναι ευκαιρία να τα απαντήσετε. Να σας πω το εξής. Υπάρχει μία σύμβαση μεταξύ μιας επιχείρησης και του ελληνικού δημοσίου. Ναι. Λοιπόν, όταν δεν τηρούνται οι όροι της, οι οποίοι είναι πολύ αυστηροί και η οικία είναι πολύ. Έχει και τα θέματα του ντεσιμπέλ, έχει και τα θέματα της κοινοχρησίας που εγώ είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε αυτό. Όταν λοιπόν καταπαντούνται αυτοί οι όροι, σηκώνει και ανάκληση της παραχώρησης. Ήδη έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες για να εξετάσουμε τι γίνει με τη συναυλία, την οποία επίσης πληροφορηθήκαμε εκ των υστέρων. Όμως, το λιμενικό σώμα. Συναυλία του Ρέμου στον Άμμος. Λοιπόν, το λιμενικό σώμα, το λιμεναρχείο, είναι το σώμα ακριβώς που έχει την υποχρέωση τη άμεση παρέμβαση. Ενήργησε λοιπόν το λιμενικό σώμα, έχει κάνει και μια δικογραφία, έχει βάλει και ένα διοικητικό πρόστιμο. Έχει γίνει η αυτόφορη διαδικασία. Τα έχει κάνει όλα. Ήδη πάει εκτιματική και επιβάλλει τα πρωτόκολλα αυτά. Αλλά κυρίως αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι να εξεταστούν, γιατί ακούμε διάφορα. Σας είπα, θέλει άμεσες παρεμβάσεις, αλλά όχι βεβαιασμένες προσεκτικά, διότι πραγματικά εδώ φαίνεται ότι δεν έχουν τηρηθεί όροι της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση. Αν πέρασε το καλοκαίρι όμως και θα πει ο άλλος, ο οποίος βρίσκεται σε κάποιο άλλο νησί και έχει πληρώσει τα πάντα, είναι καθόλου σωστός και είναι καθόλου νόμιμος. Δεν είναι αδικία. Είναι, και θα πει κάτι. Να σας πω κάτι. Ναι. Τα πρωτόκολλα, τα πρόστιμα και όλα αυτά
θα πληρωθούν ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία. Δηλαδή το ποτέ και θα πληρωθούν ούτως ή άλλως. Καταλαβαίνετε το αίσθημα της αδικίας όταν κάτι τέτοιο βγαίνει μπροστά. Το αίσθημα της αδικίας, αυτό που πρέπει και πιστεύω και θέλω να υπάρχει δημοσιότητα και να πέσουν και τα φώτα, το τι ακριβώς γίνεται στους γελούς τόσα πολλά χρόνια, το τι αυθαιρεσία, τα χαμηλά τιμήματα και το τι μεγάλη διαφορά, να σας πω κάτι, η τιμή από 30 να πάει 80 χωρίς να έχει και ένα εργαλείο, δεν είναι λίγο. Να βάζει και δύο. Δηλαδή υπερδιπλασιάστηκε το τιμά και δεν σταματάμε. Και έχουμε νομοπαρασκευαστική. Τεράστιες ανισότητες, αν μου επιτρέπετε, και αυτό το έχετε εντοπίσει κι εσείς. Τεράστιες ανισότητες όσον αφορά την εκμετάλλευση των παραλίων. Τους διαγωνισμούς που πολλές φορές είναι. Επίσης, ο κόσμος τι θέλει να κάνει. Θέλει να κάνει μερικές μέρες καλές διακοπές. Θέλει να πάει σε μια παραλία να πληρώσουμε ξαπλώστρα, να έχει ένα σέρβις σε μια σωστή τιμή. Να μην είναι η τιμή μέχρι εδώ. Υπάρχουν άλλες περιοχές που οι τιμές μπορεί να είναι πολύ υψηλότερες γιατί έχει άλλου είδη τουρισμού. Να το συμφωνήσουμε. Αλλά πρέπει να επιτρέπεται και στον άλλο κόσμο να κάνει τις διακοπές τους. Ένα αυτό. Δεύτερον, και να σας βγάλω λίγο από την παραλία. Αξιοποιείτε την περιουσία του ελληνικού δημοσίου. Συμφωνούμε. Τι γίνεται με το ελληνικό? Λοιπόν, πείτε μου πόσα ευρώ έχουν μπει στα κρατικά ταμεία από την αξιοποίηση του ελληνικού. Που αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με την εταιρεία, στα μέσα του 2017 έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει τα εργοτάξια να δουλεύουν. Ναι, το 2017. Λοιπόν, το ελληνικό είναι μια πονεμένη ιστορία. Με ποια έννοια? Πάει καλά όμως. Σας πληροφορώ ότι προχωρά. Καλά, έχετε βάλει και τρικλοποδιές μόνοι σας τον εαυτό σας αυτή την ιστορία, κύριε Πέρκα, με διάφορα στελέχη και με διάφορους υπουργούς πριν κάνα χρόνο ειδικά, που μόνοι τους. Κυρία Παπαδημητρίου, τα στελέχη έλεγαν... και οι υπουργοί δεν σταματάνε την επένδυση. Ο δημιουργούν μια τεράστια παβούρα και ένα άλοθη να μπουν και διαβάλλοντα τα κανονικά. Αφήστε τα επικοινωνιακά, να πω λίγο τη ουσία. Βεβαίως. Γιατί δεν τη διευκολύνετε? Και προσωπικά να σας πω ότι ασχολούμαστε πάρα πολύ, έχω ξεμπλοκαριστεί αρκετά, αλλά. Θα πω γιατί σταματάνε, όχι μόνο το ελληνικό. Διότι ακούμε για επενδύσεις και είναι ένας μύθος αυτό, για επενδύσεις που δεν έρχονται, που θα έρθουν. Και δεν έχουμε λάβει υπόψη μας, και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, τι χώρα και τι κράτος έχουμε. Και εγώ τώρα, ακόμα που είμαι τόσους μήνες στη δημόσια περιουσία, αυτό ακριβώς κάνουμε. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Αυτό κάνουμε. Είναι δυνατό να μην υπάρχει καταγεγραμμένη σε ένα ψηφιοποιημένο μητρό η ακίνητη περιουσία του δημοσίου? Είναι. Ξέρετε ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια με το Μητρό Ακίνητης Περιουσίας που είναι στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και σε λίγο καιρό θα το έχουμε και αυτό. Γίνεται χρονοτούλο, ανοίγετε φακέλους από το 1800. Ξέρουμε ότι είναι μια χώρα που έχει βακουφικά, που έχει εχθρικές περιουσίες, που έχει, τα κατεχόμενα, τα ανταλλάξιμα. Αρχαιολογίες, δασαρχεία. Αυτή η χώρα λοιπόν, αυτό που ο καθένας έρχεται και βλέπει μία γη και λέει εδώ θα κάνω. Τους λέω πάντα δεν είναι γη. Για να δούμε λοιπόν τι συνθήκες υπάρχουν. Αλλάξτε. Αλλά όμως αυτό κάνουμε. Πείτε κύριε Ποφάντη, αυτό κάνουμε. Στο ελληνικό, ένα, πού είναι ακούστε, το δάσος, γίνεται το κτηματολόγιο, να σας πω κάτι. Ναι. Γίνεται το κτηματολόγιο πολύ αργά. Δεν μπορεί μια χώρα σε αυτή την εποχή ευρωπαϊκή να μην έχει κτηματολόγιο, να μην έχει δασικούς χάρτες ήδη. Και πάει τώρα η δημόσια τα περιουσία λέτε να κουμπώσει. Πολύ καλά. Μα τα λέω και τα κάνω. Όχι, δεν τα κάνετε, λέω. Κύριε Πέρκα. Καλύτερη κριτική από τα αυτή που κάνουμε. Καλύτερα αυτή τη στιγμή διασυνδεόμαστε με το κτηματολόγιο, το ΜΑΠ κατευθείαν για να συγκρίνουν τα στοιχεία με το υπελοδομία, με τους όρους. Πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ δουλειά που γίνεται στο Υπουργείο. Να γίνω σαφής και συγκεκριμένος. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι είπατε στο Δασάρχη Πειραιά όταν αναφέρθηκε ότι υπάρχει δάσος? Τι είπατε στο Υπουργείο Πολιτισμού όταν αναφέρθηκε ότι υπάρχουν αρχαία στο ελληνικό? Τι τους είπατε, τι έκανε η υπηρεσία δική σας? Έκανε ένα εγγραφό να τους πείτε, παιδιά, τι λέτε? Τι λέτε? Αυτό. Υπάρχουν αρμοδιότητες, εσείς τι λέτε, ακούστε. Υπάρχουν αρμοδιότητες και σεβόμαστε και κάθε Υπουργείο και κάθε. Άρα δεν αλλάζει το κράτος. Όχι, 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 όχι. Αλλάζει το κράτος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει σύνταγμα, δεν σημαίνει ότι, ότι δεν υπάρχουν πράγματα εκτός συναλλαγής. Αυτά όλα πρέπει να εξετάζονται με προσοχή, με σεβασμό. Δηλαδή πάμε τώρα. Δεν είναι χαρακτηριστικό το κράτος. Το δάσος που είναι στο ελληνικό, πείτε μου. Εσείς έχετε πάει στο ελληνικό, το έχετε κάνει αυτοψία? Εγώ θα σεβαστώ, γιατί δεν έχω αυτή την αρμοδιότητα. Άλλη είναι η δική μου αρμοδιότητα. Θα σεβαστώ αυτό που θα αποφανθεί το αρμόδιο όργανο. Μάλιστα. Και γίνονται οι προσπάθειες και σας πληροφορώ ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Και σε ό,τι αφορά τα δασικά και την αρχαιολογία, κατά τα άλλα έχει σταθεί και στηθεί και το Γραφείο Ελληνικού. Την επένδυση τη στηρίζουμε γιατί την έχουμε βελτιώσει. Αλλά πάντα πρέπει είναι μία. Έχω στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας και το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης και Αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας που περνάνε όλες οι επενδύσεις του ΤΑΙΠΕΔ με σχαδά και τα λοιπά, όλα τα προβλήματα, οι οποίες
προχωράνε καλά. Όμως κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Mm-hmm. Γιατί εκεί πρέπει να ισορροπήσεις την ανάγκη για τις επενδύσεις και, τα άμεσα έσοδα συγχρόνως με την προστασία του περιβάλλοντος, του φυσικού, του πολιτιστικού, της κοινοχρησίας, θα επαναλάβω. Έχετε... Και να γίνει καθαρό στους πολίτες. Έχετε σειρά αλλά θέλει πολιτική ερώτηση, εγώ Έλενα. Θέλω, ναι, γιατί θέλω να δούμε αν εσείς θα παραμείνετε με τον ανασχηματισμό που ακούμε ότι θα έχετε. Εγώ είμαι γενική γραμματέα. Άρα και να γίνει ένα σχηματισμό γενικό γραμματέων δεν έχει. Δεν έχει. Δεν εξαρτάται. Εσείς μάλλον προστατεύεστε, γιατί δεν θα αλλάξει ο υπουργό σα. Είναι θέμα προστασία. Εμείς ξέρετε, όπου και να πάμε, δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά. Δεν έχουμε ποτέ στη ζωή μας τη φιλοδοξία ή την πρακτική ότι θα γίνω κάτι όταν μεγαλώσω ή θα γίνω πολιτικό. Δουλέψαμε. Ένα ρετού χρειάζεται η κυβέρνηση, κυρία Πέτρα. Η κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μου, είναι θέμα του Πρωθυπουργού, αυτά τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Έχει 2 χρόνια που πέρασε από δυσκολίες, κάβους, εκβιασμούς, αλλά ήδη με τα αποτελέσματα της οικονομίας, αυτά που ήδη η Fitch, μετά τη Moody's, μετά αναβαθμίζονται ο αξιόχρεο του ελληνικού δημοσίου. Πιστεύω ότι τώρα, και τα 2 χρόνια δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά, πιστέψτε με, θέλει πραγματικά να επικεντρωθεί ο καθένας στο έργο του και να συνεχίσει τόσο σε τα επόμενα 2 χρόνια όλη αυτή η ανάκαμψη της οικονομίας, η τακτοποίηση του κράτους, πολύ σωστά το λέτε, που πρέπει να γίνει. Και εγώ μπορώ να σας πω, αν είχαμε ώρα και παραδείγματα συγκεκριμένα σε όλο το σώμα, πώς αλλάζουμε. Δεν θα μπω στο θέμα του ενασχηματισμού. Μάλιστα. Εγώ λέω δουλειά. Ωραία. Και θα ήθελα και τα θετικά που γίνεται από αυτή την κυβέρνηση και οι προσπάθειες που κάνουμε. Γι' αυτό είστε εδώ. Ακριβώς. Να τα λέμε πολύ. Και να λέμε πού ήμασταν και πού φτάσαμε και πού θέλουμε να φτάσουμε. Μία τελευταία χρονοδιάγραμμα για το ελληνικό, γιατί εμείς επιμείναμε έτσι με συγκεκριμένο σκοπό. Ναι. Για να έχουμε την καλή είδηση που λέτε. Το ελληνικό μέχρι τέλος του έτους, άλλως υπάρχει και δέσμευση, αλλά φαίνεται ότι θα τηρηθεί αυτή η προθεσμία. Θα βγει το προεδρικό διάταγμα. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πέρκα. Δεσμεύεται, κυρία Πέρκα, την 23 Αυγούστου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να ακούσουμε και την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για να δούμε.